Περιφέρεια εστιατόρια που αντιμετώπιζαν προβλήματα και είχαν ζητήσει τη βοήθειά του. Αποστολή του να δώσει νέα πνοή στις επιχειρήσεις με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Στο σημερινό επεισόδιο, ο σεφ μας επιστρέφει σε κάποια από τα εστιατόρια που τον είχαν καλέσει. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίν? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας. Και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέχνη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές το τίτλο του καλύτερου σεφ. Πέρασαν αρκετοί μήνες από τότε που επισκέφτηκα διάφορα εστιατόρια σε όλη την Ελλάδα. Το καθένα από αυτά αντιμετώπιζε προβλήματα και είχε ζητήσει τη βοήθειά μου. Πούλησα το σπίτι του πατρικό μου. Υποσχέθηκα στον πατέρα μου. Δεν θα κάνω κάτι γι' αυτό. Κονομάς. Την αλήθεια μου πεις. Όχι, κάθε μέρα μέσα μπαίνουμε. Θα την πιέσουμε την κατάσταση. Είχα στη διάθεσή μου μόνο 4 ημέρες για να ανακαλύψω τα προβλήματα της κάθε επιχείρησης και να προτείνω λύσεις. Το βαρύ πυροβολικό έφτασε. Το βαρύ πυροβολικό βέβαια λόγω κιλών. Αυτά είναι μακαρόνια. Μακαρόνια, μάλιστα. Μα λάδι. Έτσι θα δένουν τη σάλτσα. Σπίτι σου, έτσι θα δίνει. Ναι, έτσι. Συγχαρητήρια. Και πετάγαν ό,τι είχαν πάνω. Μικρέ κατά δηλαδή. Α, μπράβο. Θα πάθουν κεφαλικό. Μα την Παναγία. Καθαριότητα και οργάνωση. Ετζελέ. Το έχει, αλλά βγαίνουν σα κατά τα πιάτα. Πάμε. Δεν καταλαβαίνουμε, ρε. Τι συνέβη όμως στα εστιατόρια από τότε που αποχώρησα? Τι κατάφεραν να βγουν από το αδιέξοδο και για ποιους ο εφιάλτης ακόμη συνεχίζεται? Αν μείνεις έτσι όπως είσαι τώρα, τι θα κάνεις? Θα σου πω τα αστέρια αυτά που έχεις, με συγχωρείς να τα βάλεις στην όπιστα. Εγώ θα τα βάλω στην όπιστα. Μέχρι τώρα τα έχεις βάλει εσύ στην όπιστα. Εντάξει, το δέχω. Μα δεν είμαι εγώ. Ποιος τα λέω, είσαι εσύ που τα σερβίρεις. Έλα σου πω. Μα και στο μαγαζί δεν μου θα κάνει. Είτε μαλακίες του κόσμου. Ρεντίκολα. Εμπλάκες, ρεντίκολο. Αφού βγαίνει λάθος και μπαίνεις μέσα δεν και μέσα. Δεν βγαίνει λάθος πάντα, σταμάτα, εσύ θα βγάλεις όλο λάθος. Πολύ αντίρρηση είσαι, πολύ κοντρά είσαι. Και έχεις πάντα άποψη για όλα, έτσι. Εντάξει, αύριο να έρθει να βγάλει στο πέντε να στην επέξω. Σταμάτα. Απόψε θα έχετε όλες τις απαντήσεις που θέλετε. Θα επισκεφτούμε το εστιατόριο του Ραντί και του Ιωσήφ στην Αγία Παρασκευή. Διαφωνούμε. Είναι κάποια... θέμα δουλειά. Εσείς διαφωνείτε όλη μέρα. Εγώ τα βλέπω πιο σοβαρά τα πράγματα. Εδώ είναι λίγο σαλαλούμ. Αυτό είναι σαλαλούμ. Ναι. Κάτσε να σου πω κάτι. Δεν μπορείς να είσαι πολύ σοβαρός με όλα. Τη Τατιάνα και του Ντέγιαν στη Γλυφάδα. Γεια σας. Καλά. Καλώς ήρθες στο δικό μας μαγαζί. Ναι, είμαι Ντέγιαν. Καλά. Ευχαριστούμε γιατί ήρθες. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε γιατί σας είχαμε όντως πολύ ανάγκη. Της Αθηνάς και του Γιώργου στο Σχοινιά. Το κοτόπουλο είναι ομό. Το κοτόπουλο είναι καμένο και ομό. Το κοντοσούβλι είναι ομό. Το κοκορέτσι είναι ξερό. Ο ψήσεις τι ώρες να πιάσει τη δουλειά σήμερα. Στις 11. Ωραία. Ναι. Και εσείς που ήρθατε από τις 8 μαγειρεύετε μαζίες. Για εγώ σου πω σήμερα τα κάνεις έτσι. Αλλά και του Δημήτρη στην Καστέλα. Δεν έχουμε φυτικά εδώ. Είμαστε... Σε πληρώνει ή δουλεύει τσάμπα? Πληρώνει. Εγώ συγγνώμη στο μαγαζί μου και τσάμπα να δεν θα ήθελα για δουλειά. Και τώρα εφιάλτη στην κουζίνα. Πριν από 5 μήνες, ο Έκτορας Μποτρίν επισκέφθηκε ένα σέρβικο εστιατόριο στη Γλυφάδα. Οι ιδιοκτήτες του, Τατιάνα και Ντέγιαν, ήρθαν στην Ελλάδα με όνειρο να ανοίξουν ένα χώρο που θα εξασφάλιζε για την οικογένειά τους μια καλύτερη ζωή από αυτήν που είχαν στην πατρίδα τους. Η άλλη δίπλα είναι γεμάτη. Όλες είναι φουλ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Που βλέπουμε τις άλλες γεμάτες και. Εμείς προσπαθούμε και... Το εστιατόριο όμως σπάνια ξεπερνούσε τα 2 κουβέρι μερισίως, με αποτέλεσμα τα χρέη να μεγαλώνουν και το νεαρό ζευγάρι να βλέπει καθημερινά το όνειρό του να απομακρύνεται. Η περίπτωση της Τατιάνας και του Ντέγιαν από τη Σερβία με προβλημάτισε και με συγκίνησε από την πρώτη στιγμή. Τα πούλησαν όλα για να έρθουν στην Ελλάδα και να ανοίξουν ένα εστιατόριο το οποίο δεν έβγαζε ούτε τα έξοδά του. Και τα χρέη συσσωρεύονταν μέρα με τη μέρα. Η κατάστασή τους ήταν πραγματικά δραματική. Χάλασε τα μικροκύματα που δουλεύετε, ξέρω εγώ τι, τις σπουδαίες τεχνικές που έχει ανακαλύψει. Πώς να μην στεναχωριέμαι, έτσι είναι πολύ εύκολο. Στα δύσκολα να σηκώνονται και φεύγουν. Καταλαβαίνεις τώρα τι λέω. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Ποιος θέλει. Αυτό το μαγαζί είναι η ζωή μου. Άμα μπορείτε τουλάχιστον όχι, τι να σας πω.
Ο Έκτορας Μποτρίνη, αφού μίλησε με τους ιδιοκτήτες για τα προβλήματα της επιχείρησης, θέλησε να δοκιμάσει το μενού για να έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Ποια ήταν όμως η γνώμη του για το σέρβις του εστιατορίου? Είναι μια μίξη. Θα πιεις κάτι. Είναι το όνειρο της Παρθένας. Απεσπινά, κουλούρια βλέπει. Η παραγγελία ετοιμάστηκε από το σεφ και τον βοηθό του. Η κριτική όμως του Έκτορα Μποτρίνη για το φαγητό δεν ήταν θετική. Όποια Παρθένα και να το δοκίμαζε, δεν θα τον ήρωθες. Τόσο είναι φιάλτη, δεν είναι όνειρο. Ο σεφ μας, απογοητευμένος από όσα διαπίστωσε, αποφάσισε να μιλήσει στους ιδιοκτήτες και το προσωπικό. Αυτό δεν είναι σέρβικο. Αυτό είναι γελίο. Για να σου δώσει όλα τα χρήματά του, πρέπει να τα αξίζεις. Και εσύ είναι απαράδεκτο το πράγμα που κάνεις. Έρχεσαι τραλαλή, τραλαλό, πάρτι, πού βρίσκεσαι? Στην παραλία και πουλάς γρανίτα με λεμόνι? Τα έχετε γράψει τα σας, συγγνώμη που το λέω. Την επόμενη μέρα ο σεφ μας δεν άφησε τα πράγματα στην τύχη τους και για να σιγουρευτεί ότι θα δει την κουζίνα να δουλεύει, κάλεσε για φαγητό μια τοπική ομάδα μπάσκετ. Η απρόσμενη προσέλευση κόσμου όμως αποσυντώνησε το προσωπικό, το οποίο δεν έδειχνε ικανό να ανταπεξέλθει στην πίεση. Να σας φέρω καταλόγους. Ερώτηση. Λες και οι πελάτες έχουν μανδικές ικανότητες και ξέρουν τον κατάλογο απ' έξω. Ορίστε, ξεκόλλησε. Κοίταξε. Ξεκολλημένο. Βάλτο και αυτό στη σκάρα, τέτοιο πράγμα είναι. Κοίταξε. Τα προβλήματα όμως δεν σταμάτησαν ούτε τις μέρες που βρισκόμουν εκεί. Ο μάγειρας τους παράτησε και τους άφησε στην κυριολεξία ξεκρέμαστους. Πραγματικά. Συγγνώμη, πού πας? Κάτσε να σε ρωτήσω, πού πας? Στα δύσκολα φεύγουν όλοι, κοίταξε τι κατάσταση δουλεύει. Το σέρβις, αχαρακτήριστο. Όταν ξανάρθεις για δουλειά σαν σερβιτόρα, δεν θα δουλεύεις με κασκόλ. Την άγρια φορά ξεκινά από το όπως γλυκό. Όπως βγαίνουνε, έτσι θα πηγαίνουν. Εντάξει. Ό,τι σου δίνουνε. Ναι. Περίμενε, μην φύγεις. Έλα. Πάρε και αυτό. Ωραία. Ναταλία, σε παρακαλώ, Ναταλία. Μετά τις αναπάντεχες εξελίξεις, η Τατιάνα έμοιαζε έτοιμη να τα παρατήσει. Εγώ πολεμάω μέχρι το τέλος. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω. Ο Έκτορας Μποτρίνη, βλέποντας ότι για να σωθεί το εστιατόριο έπρεπε να γίνουν ριζικές αλλαγές, πρότεινε να μετατρέψουν το εστιατόριο σε στέκη φυλάθρων. Ο χώρος άλλαξε με την προσθήκη νέων στοιχείων που συνδέονταν με τον αθλητισμό και τόνιζαν την καινούργια ταυτότητα της επιχείρησης. Ενώ ο σεφ μας ανανέωσε το μενού προσθέτοντας πιάτα που θα ικανοποιούσαν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αποφασίσαμε να κάνουμε ριζικές αλλαγές για να δώσουμε νέα πνοή στην επιχείρηση, σε μια περιοχή που ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και χρησιμοποιήσαμε πραγματικά όλα τα μέσα που διαθέταμε. Γεια σας! Όλε, όλε, όλε! Γεια σας! Η Ναταλία έβαλε τα δυνατά της για να διαφημίσει το εστιατόριο. Οι αλλαγές έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό. Και την τέταρτη μέρα το εστιατόριο της Ταφιάνας και του Ντέγεν γέμισε με νέους πελάτες που δοκίμασαν τα καινούργια πιάτα και απόλασαν τον ανανεωμένο χώρο. Όσο για την κουζίνα... Το γα***αμε. 5 μήνες πέρασαν από την επίσκεψη του Έκτορα Μποτρίνη. Πώς εξελίχθηκαν άραγε τα πράγματα? Βρίσκομαι έξω από το εστιατόριο της Τατιάνας και του Ντέγιαν. Ένα νεαρό ζευγάρι που πούλησε όλα του τα υπάρχοντα στη Σερβία και ήρθε εδώ να ανοίξει εστιατόριο. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τα χρέη πολλά και η πελατεία ανύπαρκτη. Πήρα μια σπουδαία απόφαση. Το κάναμε στέκι φιλάθλων με σέρβικα μπέργκερ και πολλούς μεζέδες. Η κατάσταση έδειξε να βελτιώνεται. Πάμε να δούμε όμως από τότε τι έχει γίνει. Σήμερα στο εστιατόριο βρίσκονται αρκετοί ποδηλάτες της Εθνικής Ομάδας της Σερβίας και απολαμβάνουν το γεύμα τους. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πώς είσαι? Καλά, εσείς? Πώς πάει? Καλά. Καλά, καλώς ήρθατε. Δύναμη, ε. Ναι. Έχουμε και κόσμο, βλέπω. Έχουμε, αθλητές από τη Σερβία. Αθλητές. Ναι. Καλό το φαΐ. The food, good. Very, very nice. Σ' αρέσει, καλό αυτό. Να σε ρωτήσω. Σέρβις. Η Ναταλία έρχεται Παρασκευό, ναι. Σάββατο. Έχουμε άλλα παιδιά σερβιτόρους. Ο Μίκα είναι ακόμα κάτω? Όχι, ο Μίκα έχει φύγει, αλλά έχουμε καινούριο μάγκυρα. Τότε να πάμε να το δούμε στην κουζίνα. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Ορίστε. Σήμερα που είδα τον Έκτορα ένιωσα πάρα πολύ ευχαριστημένη και χαρούμενη, γιατί δεν τον είδα και πολύ καιρό και ένιωτα ξανά την ασφάλεια στο μαγαζί μου. Τι γίνεται, καλά, πώς πάει? Είναι ο Ζόρον καινούριος μάγκυρας. Καινούριος μάγκυρας, μπράβο, συγχαρητήρια. Καλή επιλογή, ε, καλά παιδιά. Ο Ζόρον είναι πατέρας της Ναταλίας. Της Ναταλίας, σερβιτόρας. Αστέρι του μαγαζιού. Φτιάξαμε το μαλλί και ερχόμαστε για δουλειά για να πιούμε καφέ. Παιδιά, έχουμε κόσμο. Πόσα άτομα? Πολλά άτομα. Έχουν και ορεκτικά και κυρίως πιάτα. Α, είναι αφύσικο αυτό να έχουν ορεκτικά κυρίως πιάτα. Όχι. Για πες μας λοιπόν, τι μαγειρεύεις εσύ? Άλλαξες τίποτα το μενού που είχαμε ή βάλαμε άλλα πράγματα καινούρια? Βάλαμε κάποια καινούρια πράγματα. Το μενού που είχαμε έχουμε λιγάκι αλλάξει. Προσαρμοστήκαμε προς εσένα. Μάλιστα, καλή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Άρα θα μας μαγειρεύσει κάτι. Βέβαια, γι' αυτό είμαι εδώ. Χάρηκα. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε πάνω εμείς. Πάμε.
Η Ναταλία μου είπε πως εισβήραξε λιγάκι ο Έκτορας. Εντάξει, πήγανε μεκτά στο τέλος αρκετά καλά. Σε λίγο, ο Έκτορας Μποτρίνη μαθαίνει για την πορεία του εστιατορίου της Τατιάνας και του Ντέγια. Εγώ έχω μάθει όμως ότι έρχονται όλοι οι Σέρβοι αθλητές της Ελλάδας εδώ και τρώνε. Έρχεται και ο Λούκας και ο Τζόρτζιτς και ο Θεόδωσης και όλοι εδώ είναι. Ο σεφ μας επιστρέφει στο εστιατόριο του Ραμπί και του Ιωσήφ στην Αγία Παρασκευή. Αδυνάτησες. Ναι. Γιατί? Από τότε που βγήκα στην τηλεόραση. Και από την πολλή δουλειά, ε. Πολύ δουλειά. Αυτό είναι καλό και ευχάριστο. Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα. Πριν από 5 μήνες, ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε το εστιατόριο του Ντέγιαν και τη Τατιάνα στην Γλυφάδα και εντόπισε πολλά προβλήματα. Για να σου δώσει όλα τα χρήματά του, πρέπει να τα αξίζει. Ο σεφ μας επέστρεψε για να μάθει την πορεία του εστιατορίου. The food, good. Very nice. Σ' αρέσει, καλό αυτό. Πώς πήγαν άραγε τα πράγματα στο εστιατόριο του νεαρού ζευγαριού μετά την αποχώρηση του Έκτορα Μποτρίνη? Λοιπόν, πώς πάει? Προσπαθούμε. Είχαμε επιτυχία, πάει καλύτερα. Ναι, τότε που ήσασταν εσείς είχαμε πολύ κόσμο, δουλεύαμε καλά. Τα πράγματα στο μαγαζί όταν έφυγε ο Έκτορας πήγανε πάρα πολύ καλά. Έχει έρθει ο καινούριος κόσμος, ήρθαν να δοκιμάσουν τα βαγητά που μας έχει κάνει και ο Έκτορας. Είμασταν καλά. Τα πράγματα τώρα πώς πάνε? Τώρα με αυτή την οικονομική κρίση που γίνεται παντού λίγο χάλια και εντάξει, δεν είναι όπως ήταν τότε μετά το επεισόδιο που ήσασταν. Εγώ έχω μάθει όμως ότι έρχονται όλοι οι Σέρβοι αθλητές της Ελλάδας εδώ και τρώνε. Ήρθανε. Αυτό είναι καλό. Ναι. Καλή διαφήμιση. Καλή, ναι. Πολύ καλή. Έρχεται και ο Λούκας και ο Τζόρτζιτς και ο Θεόδωσης, όλοι εδώ είναι. Αυτό είναι ευχάριστο, έτσι. Κάτι κάνουν δηλαδή. Τουλάχιστον είναι πρωταθλητές. Ναι. Και τώρα που προχωράμε το καλοκαίρι και θα έχουμε και Μουντιάλ, χαμός θα γίνεται. Μακάρι. Εγώ αυτό νομίζω. Το θέμα είναι ότι αν ο μάγειρας κάνει καλό φαΐ, δεν πρέπει να φοβάσεις τίποτα. Έτσι. Περιμένουμε το φαΐ τώρα. Να δούμε το μάγειρα. Εκτός από καινούριο μάγειρα όμως, υπάρχει και καινούριο σερβιτόρος. Καλύτερη στιγμή είναι αυτή. Έτσι. Καλησπέρα. Καινούριος. Καινούριος, ναι. Χαρτίρια, αυτό είναι ευχάριστο, ε. Καλώς. Θα δούμε πάμε καλά. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι μεζεδάκια, βλέπω σέρβικα, ε. Και αυτό είναι μόνο για σένα. Ευχαριστώ. Και περιμένω. Τι είπαμε, είναι. Σέρβικο χάμπουργκερ με καϊμάκι και λιγάκι καυτερή πιπεριά. Α, μάλιστα. Εμένα μου αρέσουν τα καυτερά. Πώς θα φανούν στο σεφ μας οι ικανότητες του νέου μάγειρα? Είναι πολύ καλό. Επιτέλους. Είναι ωραίο, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Нови курио добар, значи наставио да припрема онако јела као што е видео од старог кувара. Значи на како Ектор су ствари направио тај мени. Задоволен сам како ради, постиже све да избаци количински и све, значи задоволен сам његовим радом. Его харика поли по сасида. Ке мис. Прим фиго су кафери афта. Ине ја сена. Ευχαριστώ пара поли. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλή τύχη, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Που ήρθατε. Εγώ, τι λες τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Υπέροχο είναι. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Надам се да ќе будуќме сте да ресторан ради онако како треба, да ќе долазат луѓе да се увере у квалитет наше хране. Ја мислам да за еден ресторан потребно едно одредено време да прође да би се тај ресторан разрадио. Ali sa dobrom i kvalitetnom kuhinjom mislim da ćemo uspjeti. Ο Ντέγιαν και η Τατιάνα έχουν μεγάλο πείσμα και υπομονή και εργάζονται σκληρά για να γλιτώσουν το εστιατόριό τους. Σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες για όλους και κυρίως για τα εστιατόρια, προσπαθούν να βρουν συνεχώς τρόπους για να καλυτερέψουν την επιχείρησή τους. Πριν από 6 μήνες, ένα λιβανέζικο εστιατόριο στην Αγία Παρασκευή ζήτησε τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Δύο αδέρφια, ο Ιωσήφ και ο Ραμπί, άνοιξαν αυτή την επιχείρηση πριν από 7 χρόνια. Αν και ο χώρος ήταν μεγάλος και μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 200 άτομα, τις καθημερινές στο εστιατόριο δεν κατάφερε να κάνει ούτε 20 κουβέρ και τα χρέη αυξάνονταν. Παίρνουμε δάνεια, δανειζόμαστε και τρέχουμε μόνο για να κρατήσουμε την επιχείρηση ανοιχτή. Τώρα τελευταία έχει πέσει η δουλειά, τώρα οφείλεται αυτό. Στην κρίση που υπάρχει γενικά, επειδή έφυγε η Λιβανέζικη κουζίνα από τη μόδα. Ο Έκτορας Μποτρίνη, αφού άκουσε τα προβλήματά τους, αποφάσισε να δοκιμάσει το φαγητό για να έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Τα δύο αδέρφια, στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν κόσμο, πρόσθεταν στο μενού πιάτα που δεν είχαν καμία σχέση με τη φιλοσοφία του εστιατορίου τους. Εγώ θα έκανα ένα ταξίδι για να φάω ένα καλοφτιαγμένο κουσκούς. Σίγουρα δεν θα ερχόμουν μέχρι εδώ για να φάω μια ρόκα με παρμεζάνο. Θα μου φέρεις ένα μπέικον σαγανάκι. Εγώ δεν το προτείνω. Δεν πειράζει. Γιατί? Έρχεται ο πελάτης, δεν το προτείνεις. Σαγανάκι το λέει.
Όταν επισκέφτηκα το Λιβανέζικο εστιατόριο του Ραβί και του Ιωσήφ, διαπίστωσα ότι η κατάσταση ήταν εκρηκτική. Η πελατεία ήταν ελάχιστη. Το μενού δεν είχε ταυτότητα και τα δύο αδέρφια τσακώνονταν διαρκώς. Κάντε ό,τι σας βολεύει έξω. Άσε τη δουλειά μου σε μένα. Εσύ κάνει καλά τη δουλειά σου. Είστε δάκτορ, ακόμα. Και άραβε. Ότι ήθελε παραπάνω ψήσιμο. Το φε... Γιατί το έφερε ο ίδιο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει. Να σου πω κάτι. Οπότε να τα πληρώσει. Να σου πω κάτι. Το φαλάφελ, το γαμπνό, το γύρισε πίσω. Αυτό γιατί δεν το γύρισε πίσω. Ορίστε. Και το προσωπικό όμως έδειχνε να μην αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Καλησπέρα, λίγο άργησα. Έχει κίνηση. Τι άργησε λίγο, είναι μισή ώρα. Συγγνώμη, σου είπα τι να κάνω. Το συγγνώμη τι μου κάνετε, δηλαδή. Το συγγνώμη, κάθε φορά άργησα. Άντε, κάνει τη δουλειά τώρα. Δύο πυρούνια. Όχι, δεν είναι να μην φωνάζω. Δεν είναι. Όταν είσαι από πάνω, όταν είσαι από πάνω το τραπέζι, δεν μπορώ να κάνω. Δεν είναι, γιατί τρέχω πίσω σου, αυτή τη δουλειά θα κάνω όλη μέρα. Ωραία, πολύ ωραία. Βλέπω, δεν έχετε κόσμο και είσαστε μέσα στην ηρεμία και στην ευγένεια. Ελίκο, κουσκούς δεν έχουμε. Να χορέψεις. Το δεύτερο βράδυ, οι διαμαρτυρίες ενός πελάτη για το κρύο φαγητό που του σέρβιραν τράβηξαν την προσοχή του σεφ μας. Ο κύριος εδώ έλειπε λιγάκι. Έλειπε λιγάκι, που είχε πάει. Το τουαλέτα. Και πώς έκαμε, μία ώρα. Την τρίτη μέρα, ο Έκτορας Μποτρίνη αποφάσισε να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές, ξεκινώντας από τη σάλα του εστιατορίου. Μπαίνεις μέσα από εκεί και φαίνεται σαν αποθήκη που πουλάει παλιά έπιπλα. Είναι υγρασία, μάλλον ξέρω. Και τι πρέπει να γίνει, δηλαδή. Εγώ να τρώγω και να κινδυνεύει να πέσει αυτό πάνω στο κεφάλι μου, στο φαΐ μου. Ήταν ξεκάθαρο πως τα δύο αδέλφια έπρεπε να ξαναδώσουν τη χαμένη ταυτότητα στο εστιατόριό τους και να ξαναβάλουν σε τάξη το προσωπικό. Αλλιώς το μέλλον ήταν αβέβαιο. Η ανακαίνιση της σάλας ήταν απαραίτητη για να βελτιωθεί η ατμόσφαιρα του εστιατορίου, γι' αυτό και οι εργασίες ξεκίνησαν άμεσα. Οι σημαντικότερες αλλαγές όμως έγιναν στην κουζίνα, καθώς ο σεφ μας επανέφερε στο μενού τη φιλοσοφία που του έλειπε, δημιουργώντας πιάτα που εναρμονίζονταν με τις προσταγές της λιβανέζικης κουζίνας. Ο Έκτορας Μποτρίνη όμως είχε άλλον ένα στόχο που έπρεπε να πετύχει. Διάλεξη γίνεται. Δηλαδή αυτή η ιστορία συνεχίζεται τώρα τρεις μέρες. Θα σκεφτώσουν να πορετεί τον εαυτό σου. Να χωρίσει από τον αδελφό σου. Όχι, τι λες τώρα. Όχι. Αδελφέ. Ό,τι τσακώνομαι θα σφαχτούμε. Όμως χωρίς αυτό δεν μπορώ. Θα το κλείνω αύριο. Την τέταρτη μέρα, ο Έκτορας Μποτρίνη διαφήμισε την επιχείρηση με έναν ιδιαίτερα δελεαστικό τρόπο. Και το βράδυ το εστιατόριο γέμισε με καινούριους πελάτες που δοκίμασαν τα νέα λιβανέζικα πιάτα σε έναν ανανεωμένο χώρο με ανατολίτικο αέρα. Τέλεια. Καλά τα πήγαμε. Όλα ωραία, καλά τα πήγαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα. Δεν θέλαμε να έρθει και τώρα δεν θέλαμε να φύγει. Μετά από 6 μήνες, ο Έκτορας Μποτρίνη αποφάσισε να επιστρέψει στο εστιατόριο του Ραμπί και του Ιωσήφ για να δει την εξέλιξη της επιχείρησης. Άραγε τα δύο αδέρφια συνέχισαν πάνω στις βάσεις που τους υπέδειξε ο σεφ μας. Βρίσκομαι έξω από το λιβανέζικο εστιατόριο του Ραβί και του Ιωσήφ στην Αγία Παρασκευή. Όταν είχα πρωτοέρθει εδώ, το εστιατόριο είχε χάσει όλη την πελατεία του. Τα παιδιά στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο είχαν χάσει τη φιλοσοφία και την ταυτότητα του μαγαζιού τους. Εκτός αυτού είχαν πολλές εντάσεις μεταξύ τους. Όταν έφυγα όμως από εδώ, το μαγαζί είχε βρει και την ταυτότητα και τη φιλοσοφία του και η σχέση μεταξύ τους είχαν φτιάξει. Πάμε να δούμε όμως τι συμβαίνει τώρα. Τι άλλαξε και τι παρέμεινε το ίδιο στο εστιατόριο από τότε που αποχώρησε ο Έκτορας Μποτρίνη. Βουνό με βουνό, δεσμίγη. Χαθήκαμε. Ο Ραμπί. Εδώ είναι ο Ραμπί και ο Σιφ στα γνωστά λιμέρια στην κουζίνα. Έκτορα, τι κάνεις. Καλά, χαίρομαι που σε βλέπω. Καιρό να σε δούμε, γιατί. Περίμενα εδώ πώς πάει. Παχαίνω με τα ωραία τα φαγητά που κάνω. Αυτό είναι καλό. Το μαγαζί είναι κούκλα πάντως, έτσι. Μπράβο, σε ωραία, έβαλε εσύ το χέρι σου, γι' αυτό. Εσείς το κάνατε το μαγαζί, πάρα πολύ καλό, παιδιά. Δουλειά πώς πάει. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Ο μάγειρας τα πάει καλά. Είναι μέσα, θες πάμε να το δούμε. Θα χαρεί πολύ να σε δει τώρα. Ο Ιωσήφ βρίσκεται στην κουζίνα με τη μητέρα του, η οποία ήρθε από το Λίβανο για να βοηθήσει τους γιους της. Τι γίνεται, έκπληξη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Η μάνα μου τη ξέρεις. Χαίρομαι πολύ, δεν την ξέρω. Η μάνα μου λέει τη Σάλια. Χαίρομαι πολύ. Είμαι σίγουρος στο φαγητό, τώρα θα είναι πολύ καλύτερα από πριν. Έφερε σοβαρή πυροβολικό. Γι' αυτό. Η Σουζάνα που είναι. Η Σουζάνα είναι σε αεροπόστα. Θυμάμαι και όταν ήταν χαμό εδώ. Εντάξει, τα βρήκαμε. Βάλαμε μυαλό. Αν δεν είμαι εγώ, τι. Εγώ περισσότερα καθαρίζω. Εσύ που έρθεσαι. Τι ώρα?
σιγά. Πέσω να σιγά. Σιγά. Αυτό το σιγά που έρχεται. Όλα εντάξει, το μενού κρατήσαμε το ίδιο. Μια χαρά, ναι, κρατήσαμε. Έφερε τίποτα καινούριο, πιάτα, καλά. Ναι. Για πες. Αυτό που θέλω να σου δείξω τώρα, το κάνω αυτό. Ναι. Είναι αρνί φούρνο με κρύ χαλούμι. Εδώ είναι σάλτσα από γιαούρτι, κοστάρδα, λίγο αλάτι, πεπέρι και κρασί κόκκινο. Σε κάποια σχολή μαγειρική πήρες εσύ. Ο έκτρος που κρίνεις μόνο. Όχι, σε κάποια σχολή πήρες, καταλαβες. Θα δεις το ένα. Εντάξει, θα δούμε. Αδυνάθησες. Ναι. Γιατί? Από τότε που βγήκα στο τελειώδηση. Και από την πολλή δουλειά, ε. Αυτό είναι καλό και ευχάριστο. Όλοι συσκόμενες είναι, ξέρεις. Κάνω PR. Κάνει PR. Θα πρέπει να κάνεις λίγο πιο καλά PR για να γεμίσουμε πολύ το μαγαζί. Λοιπόν, πάμε να καθίσουμε εμείς. Θα πούμε μετά. Λέει ότι το χαμέτο όνομα βγαίνει μόνο στο χωριό μας. Ωραία. Έχουμε ταυτότητα 100% Λιβανέζικη. Βλέπεις, εδώ είναι επιτυχία. Πάμε. Κρατήσαμε τα πιάτα που μας έδωσε ο Έκτορας. Βάζαμε και εμείς μερικά δικά μας που είναι Λιβανέζικα και Αραβικά έτσι δικά μας. Ο σεφ μας θέλει να μάθει περισσότερα για την πορεία του εστιατορίου τους τελευταίους μήνες μετά την επίσκεψή του. Θα σου πω, ήρθα πολύ νωρίς. Αλλά κόσμο, απόψε πώς θα βλέπεις, θα έχεις. Εντάξει, δεν είναι. Θα έχει. 6-7 παρέτηση θα έχουμε απόψε. Πάντως έχει άνοδο το μαγαζί. Ναι, είχε άνοδο. Είχαμε βελτίωση. Μετά από την πρώτη φορά τη εκπομπή, τη πρώτη φορά που είχαμε στο μαζί με τον Έκτορα και με τις αλλαγές που κάναμε στα πιάτα, είχε πολύ καλό αποτέλεσμα και στον κόσμο και στη δουλειά. Για να δούμε λοιπόν, θα μας φέρουν το φαγητό να δοκιμάσουμε τι γίνεται. Δοκιμάσαμε τώρα δύο πιάτα, ελπίζω να σας αρέσουν. Συνταγή της μαμάς, ωραία, καινούρια, παραδοσιακά δικά μας. Και άμα δεν σας αρέσουν, το να πεις την καλύτερη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όταν το μαγειρεύει η μαμά θα είναι τέλεια. Έτσι δεν είναι. Ο Ιωσήφ και η μητέρα του φέρουν τα καινούργια λιβανέζικα πιάτα που προσθέθηκαν στο μενού. Εδώ είναι το χαμέτ. Τα φιλετάκια με μοσχάρι γάλακτος. Το άρνι. Και το άρνι με διάφορα τυριά. Άνοιξε το και να δεις τι είναι. Και το μαχαιροπύρου είναι να δοκιμάσεις. Καθίστε. Πώς θα βλέπεις. Για να δοκιμάσουμε. Πώς θα φανούν στο σεφ μας οι νέες γεύσεις του εστιατορίου. Φαίνεται. Τι φαίνεται. Τι μαγειρεύει η μαμά. Καλά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Σήμερα που δοκίμασε ο Έκτορας τα πιάτα, τα καινούρια που έχω βγάλει, χάρηκα πάρα πολύ και ένιωσα ότι έκανα σωστή δουλειά. Τη μαγειρεύει η αγιός μου, είναι πιο ωραία. Μη φοβάσαι, ξέρω. Γιατί είναι κρύο. Είναι κρύο. Όχι, δεν είναι. Οπότε, τι το ακούς. Κρύο πάρτο τότε, από πάση. Λέει ο Έκτορας, το ακούς. Εγώ είμαι ο μάγειρας εδώ. Αυτός είναι ο μάγειρας. Είμαι σίγουρος ότι το κρέας είναι κρύο. Το μυστικό της επιτυχίας λοιπόν ποιο είναι. Βλέπεις, έφερε τη μαμά, το βαρύ πυροβολικό, το φαγητό είναι τέλειο. Ο χώρος είναι εξαιρετικός. Και εμείς προσπαθούμε να δείξουμε εδώ το Λίβανο. Και ξέχασα να σου πω, από την κίνηση που κάναμε την προηγούμενη φορά, ναι, και με τη βοήθειά σου, ξεκινάμε και ανοίγουμε ένα μαγαζί στην Κηφισιά. Αυτό είναι ευχάριστο. Το λέμε τώρα μπροστά σου, θα σε καλέσουμε και πάνω να το δεις. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί το παλεύετε. Δουλεύετε οικογενειακά όπως πρέπει να είναι εστιατόριο. Πώς σας έφερα και αυτά τα πράγματα να τα έχετε για να με θυμάστε. Πάλι, κάθε φορά. Λοιπόν, δεν ξεχνιέσαι εσύ. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Μας καλά. Καλή τύχη. Και θα ξαναπούμε. Εντάξει. Και αχρίαστος να είμαι. Όποτε θες θα αφήσουμε να γυρίσουμε μαζί. Παρόλο που την κρίση που έχουμε, που δεν μας βοηθάει καθόλου, προσπαθούμε για το καλύτερο, μας τραβάει λίγο πίσω. Μακάρι να περάσει για όλους μας, όχι μόνο για μας, για τον κόσμο που είναι έξω, γιατί ο κόσμος θέλει να βγει, να φάει, να διασκεδάσει. Έλληνας είναι, διασκέδαση έχει μάθει να κάνει και στη καλή ζωή. Πιστεύω ότι είναι εμπόρα και θα περάσει και όλα θα πάνε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που το εστιατόριο του Ραβί και του Ιωσήφ πηγαίνει πάρα πολύ καλά και έχει καταφέρει να ξαναβρει την ταυτότητά του. Είμαι σίγουρος ότι με την εργατικότητα και τη σκληρή δουλειά και την επιμονή που τους διακατέχει θα μπορέσουν να απεξέλθουν στις δυσκολίες των καιρών. Πριν από 7 μήνες, ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε ένα εστιατόριο στο Σχοινιά, αλλιώτικο από τα άλλα. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ο Γιώργος και η Αθηνά, ήταν δύο πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες που προσπαθούσαν ο καθένας με τον τρόπο του να διαχειριστούν την κατάσταση στο εστιατόριο. Γι' αυτό και φωνάξαμε και εσάς να βάλουμε μια σειρά, γιατί υπάρχει ένα μπάχαλο. Η επίσκεψή μου στο εστιατόριο της Αθηνάς και του Γιώργου στο Σχοινιά μου έμεινε πραγματικά αξέχαστη. Ο Γιώργος ήταν ήρεμος και χαμηλών τόνων άνθρωπος. Η Αθηνά όμως δεν έχω λόγια να την περιγράψω. Όχι ότι ο άντρας μου δεν μιλάει, έτσι. Μιλάει, αλλά επειδή εγώ είμαι λίγο περίεργη στο φάι, ότι δεν μ' αρέσει. Μέχρι τώρα πάντως έχω την εντύπωση ότι είναι μουγκός.
Ο Έκτορας Βοτρίνη γνώρισε τους ιδιοκτήτες και άκουσε τα προβλήματα της επιχείρησης. Πολύ γρήγορα όμως συνειδητοποίησε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο τρίτος άνθρωπος. Όταν δεν είναι δουλεύουμε κάπου, δεν μπορούμε να πάμε όπως θέλουμε ντυμένοι. Δεν μπορείτε να σου έρθει να πιάσει δουλειά με το σόβρακο και να έρθει να πιάσει γυμνός από πάνω. Δεν γινόμαστε ρεζιλίμις διεθνώς. Ο σεφ μας θέλησε να δοκιμάσει το φαγητό. Κάτι που στο συγκεκριμένο εστιατόριο δεν ήταν απλή υπόθεση. Μακαρονάντα με κιμά. Μόνο. Μόνο με κιμά. Ωραία, με κιμά και άμα θέλετε με σάλτσα. Περίμενε τώρα, μπερδεύτηκα λίγο. Με κιμά και σάλτσα. Ο κιμάς δεν είναι σάλτσα. Όχι. Άμα θέλετε, είναι με κιμά και με σάλτσα. Πάμε πάνω από την άρχη. Θέλω μια μακαρονάδα με σάλτσα και κιμά. Πώς γίνεται? Με σάλτσα και κιμά δεν γίνεται. Μια μακαρονάδα με κιμά σάλτσα γίνεται? Όχι, δεν γίνεται. Με σάλτσα από κιμά? Σάλτσα από κιμά, όχι. Όχι. Θα χάσω και αυτά που ξέρω. Μετά τη δοκιμή του φαγητού, ο Έκτορας Μποτρίνη αποφάσισε να μιλήσει στους ιδιοκτήτες και το προσωπικό. Εγώ δίνω οδηγίες στη Σοφία πώς ακριβώς να το φτιάξει το φαγητό, ωραία. Έτσι. Κούκλα μου, ποιος θα φτιάξει τα μακαρόνια. Μου λέει γιατί να κάνω. Σου έχω πει εγώ να σπάσω μακαρόνια στη μέση. Κάτσε, Παναγιώτη, να 22 λεπτά μακαρόνια. Κάτσε. Ο σεφ μας έκανε τις παρατηρήσεις του για το χώρο του εστιατορίου. Χθες, δόξα τω Θεώ, παιδάκια έχετε πολλά. Αρκετά. Τι κάνουνε, παίζουνε με τους βόλους στην Πασκέντα εκεί που είναι ξεχαδαλωμένοι? Όχι. Ή βγαίνουνε στη λεωφόρο? Γυρίζουν γύρω-γύρω από το τραπέζι. Τραπεζομάντιλα μαζί, συμφωνήσατε στο δρόμο? Όχι, δική σου ιδέα. Δική σου ιδέα. Κίτς, ε. Δεν ταιριάζουν με τις κουρτίνες. Κουρτίνες εδώ μεταξύ είναι εκπληκτικές, έτσι. Δεν μου αρέσουν. Ο Έκτορας Μποτρίνη θέλησε να δει από κοντά τη λειτουργία της κουζίνας. Η κατάσταση όμως ήταν εκρηκτική. Έψουνα κανονικά, ήταν και ο Έκτορας μέσα, ήρθε με έξαλλο τρόπο η καρακάξα να μας πει ότι ναύσει τα κρέατα. Να σου πω το κουνιά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι υπάρχει φοβερό πρόβλημα. Χρειαζόμαστε άμεσα ψυχολόγο, ψυχίατρο. Φέρε λίγο ντομάτα, λίγο γαρνιτούρα. Αυτό το τρώει τα σκυλιά. Δεν τα τρώει άνθρωπο. Θα τρώει ακόμα εκεί. Πάει στο παϊδάκι. Σαν πει ό,τι δεν μπορεί. Τι είναι αυτό, αυτό είναι χαμένο. Αυτό δεν τρώει τίποτα. Πάει στο παϊδάκι. Αυτός είναι. Πάει στο παϊδάκι. Η κόντρα της Αθηνάς με τον Παναγιώτη τον Ψίστη άφησε εποχή. Πραγματικά ήταν η πρώτη φορά που έμεινα άφωνος από τους καυγάδες που εξελίσσονταν. Το ίδιο άφωνοι έμειναν και οι πελάτες. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Με την κρύα, στα κάτω μόλις. Το μυαλό σου δεν πάει και τα πάει. Πού είναι το καπέλο? Αυτή τη φορά τα σουβλάκια καήκαν στη πίτσα. Τα έκανε όμως. Είσαι απαράδεκτος. Είσαι απαράδεκτος. Δεν χρειάζεται να αλλάξει κάποιο πράγμα που τελείωσε στο γιο σου. Σκόφτη και τρίψα, αλλά τα κάψαν αυτή τη φορά. Τα έκανε όλα. Ούτε εγώ δεν ξέρω τι να πω, τι να κάνω. Υπάρχει ένα σχήμαρο πίσω. Νομίζω ότι η γυναίκα είναι για βιβλίο Guinness. Ο Έκτορας Μποτρίνη συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν να πάρει δραστικά μέτρα για να πείσει την Αθηνά ότι έπρεπε για μία φορά να ακούσει. Δεν ήταν καθαρό. Μη μιλάς. Φτάνει. Σήμερα θα σταματήσετε να φωνάζετε να μου πέντε πράγματα. Αυτές οι μαλακίες εδώ είναι Έλληνες. Κοίτα. Η διαφήμιση της ταβέρνας ήταν πολύ σημαντική και ο Έκτορας Μποτρίνη επιστράτευσε μεγάλα μέσα για να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Ο σεφ μας προχώρησε τελικά στις αλλαγές που θεώρησε απαραίτητες για να βοηθηθεί η επιχείρηση. Στον εξωτερικό χώρο κατασκευάστηκε μια παιδική χαρά. Η σάλα ανανεώθηκε και ο χώρος έγινε πιο ζεστός και φιλόξενος. Ο Έκτορας Μποτρίνη πρόσθεσε πολλά καινούργια πιάτα στο μενού και το τελευταίο βράδυ το εστιατόριο γέμισε με κόσμο που γεύτηκε τις νέες δημιουργίες σε ένα περιβάλλον με πιο αρμονικές συνθήκες. 7 μήνες έχουν περάσει και ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στη ταβέρνα του Γιώργου και της Αθηνάς. Τι είχε συμβεί όμως από τότε? Βρίσκομαι έξω από το εστιατόριο του Γιώργου και της Αθηνάς. Όταν πρωτοήρθα εδώ, θυμάμαι, το πρόβλημα δεν ήταν μόνο η πελατεία, αλλά και η σχέση των ιδιοκτητών με το προσωπικό. Αποδείχθηκε βέβαια ότι το πρόβλημα ήταν η Αθηνά, που ήθελε να έχει άποψη για όλα. Η σχέση της ειδικά με τον Ψίστη ήταν εκρηκτική. Πάμε να δούμε λοιπόν από τότε. Τα πράγματα έχουν αλλάξει καθόλου? Αν κρίνω βέβαια από τον εξωτερικό χώρο, οι κούνιες έχουν μείνει, αλλά το ίδιο και η μπασκέτα. Πάμε να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνεις? Εκτός από το Σέρτζιο, το σερβιτόρο στην ταβέρνα, υπάρχει ακόμα ο Παναγιώτης, ο Ψίστης. Σε βρίσκω ακόμα εδώ. Αγάπησα το μέρος και τους ανθρώπους. Πάναμε πολύ ωραία. Καλά, τι κάνουμε? Γεια σου, Έκτορα. Τι γίνεται? Καλά. Στα μαύρα, είσαι το ζωρό. Τώρα βασικοφόρος εκδικητής. Όπως βλέπω, τις αλλαγές τις κρατήσαμε τις πιο πολλές. Τις κουρτίνες τις κράτησες, τραπεζομάντιλα. Αυτό τι είναι? Τη ζωντανή μουσική. Έχουμε ορχήστρα. Να σου πω κάτι. Αυτή την εμφύεση που έχει, μπορεί να τον κάνεις τραγουδιστή το βράδυ, μια κιθαρούλα. Θα το φτιάξω. Τον έβγαλες από την πισταριά. Χορεύω όμως. Κουζίνα είναι ίδια. Έχουμε κάποιες αλλαγές. Ποιος μαγειρεύει?
Μια άλλη κοπέλα. Εσύ? Όχι. Όχι καθόλου. Πολύ λίγο, πολύ ελάχιστο. Σου φέρω ένα δώρο λοιπόν. Θα μου δείξει την κουζίνα να δω τι γίνεται. Βεβαίως, βεβαίως. Μετά από τόσο καιρό που είδα τον Έκτορα, χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ γλυκός. Μάθαμε πολλά πράγματα από αυτόν. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Και πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Μια χαρά η κουζίνα, καθαρή. Δεν μπορεί να, δεν μπορεί να πεις. Όχι, αυτό είναι μια χαρά. Να σου πω, συντάγες τις κράτησες. Βεβαίως. Στην πισταριά μπαίνει ακόμη. Μπαίνει, αλλά με πολύ καλούς τρόπους. Σου τη λέω, άσε τι λέει τώρα. Ναι. Απλώς είναι πιο ήπια τα πράγματα. Αλλά όταν να το πω, το λέω. Εγώ έχω αποσυρθεί, όπως μου είπες την τελευταία φορά. Πρέπει να φύγεις από την κουζίνα. Ο μεγάλος σεφ, ο γκουρού της μαγειρικής, αποσύρθηκε και άφησε να βοηθήσει να βοηθήσει. Είναι μια κοπέλα, καινούρια. Είναι πάρα πολύ καλή, γιατί, πολύ γιατί, δυνατή. Γιατί την απέλησες? Όχι, όχι, έφυγε μόνη της. Γιατί, δεν αντέχει άλλο, ε. Ναι, τις φωνές μου. Είχα σήμερα στην κουζίνα! Δεν σου είπα μόνο μακαρόνια με κοιμά! Τότε τι μου λες ότι εσύ μου έδειξες? Είμαστε εδώ και είμαστε ή να το πάρουμε λουκέτο να το κλείσουμε. Τέρμα, τελεία και πάρα. Μετά την προβολή του επεισοδίου τα πράγματα ήταν πάρα πολύ θετικά. Βέβαια ήταν και αρνητικά, γιατί όπου πήγαινα λέγανε κοίταξε αυτή που φωνάζει, η χοντρή που φωνάζει. Σε λίγο, πώς θα φανούν στο σεφ μας οι νέες μαγειρικές επιδόσεις της Αθηνάς? Αυτό το πράγμα, γυναίκα μου, δεν τρώγεται. Είναι ανάλατο, παραβρασμένο. Τι το θες το πολύ αλάτι, μεγάλος άνθρωπος που είσαι. Τι είχε συμβεί στο εστιατόριο του Δημήτρη στην Καστέλα πριν από 4 μήνες? Το σέρβις είναι του κ***ου και το φαγητό για τον Εφιάλτη στην κουζίνα. Στο σημερινό επεισόδιο, ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει σε κάποια από τα εστιατόρια του δεύτερου κύκλου που τον δυσκόλεψαν περισσότερο. Είναι πολύ καλό. Επιτέλους. Είναι ωραίο, μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται. Τι φαίνεται? Εγώ το μαγειρεύει η μαμά. Α, καλά. Στα μαύρα, είσαι το ζωρό. Μασκοφόρος εκδικητής. Για πες μου, τι θα μαγειρεύεις λοιπόν? Τι θα μαγειρεύεις, μακαρόνια? Κορδονάκια. Θυμίζουν κορδόνια από αθλητικά παπούτσια. Σπασμένα και παραβρασμένα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και μου αρέσει είναι ότι προσπαθείτε. Πολύ. Αυτό το έχω. Βλέπω τις κατσαρόλες, σου βλέπω την κουζίνα καθαρή. Αυτά είναι τα δώρα που μου έχεις κάνει. Το να καεί ένα χερούλι το δέχομαι. Το να καούν 70 χερούλια, κάποιος είναι μαλάκας, συγγνώμη, έτσι. Πάντως ο κόσμος είναι ευχαριστημένος και έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και η δουλειά έχει ανέβει. Έχει ανέβει η δουλειά. Πάρα πολύ. Αυτό με ευχαριστεί πολύ. Αυτό, συγγνώμη, να σκεφτείς ότι το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε τραπέζι. Μουσική και καλό φαγητό Μποντρίνι. Αν θέλεις να έρθεις καμιά φορά, να μας πάρεις τηλέφωνο να σου κλείσουμε τραπέζι. Μόνο να τραγουδήσεις εσύ. Έχεις μέσα σε εμένα. Τι λες, ρε, σε εμένα, να την πω. Άντε και την Αθήνα, άντε, να μην πάρεις τα πάλι εσύ μπροστά. Άντε, άνθρωπέ μου, πώς δεν έχεις τρελαθεί ακόμα. Στο όριο σε βλέπω, ε. Πρέπει να αποσυρθείς εσύ, νομίζω. Λοιπόν, θα μας μαγειρέψεις αυτά τα μακαρόνια? Τα κορδονάτα. Εσύ θα τα μαγειρέψεις? Ναι. Πάω έξω να καθίσω. Άντε, θα σου φωνάξουμε. Εγώ δεν ανακατεύω από Αθηνά, εσύ κάνε μόνος σου. Άμα σου πει τίποτα, θα τα ακούσεις εσύ. Έφυγε, παπά. Ωραία, εντάξει, πάμε. Πάμε, άσε να Γιώργο, να την κάνουμε. Η σχέση μας με την Αθηνά, εντάξει, η γυναίκα είναι, έχει την ψιλομουρμούρα της. Η σχέση με τον Παναγιώτη είναι όπως πρέπει να είναι. Βέβαια, σε ποιους ή ποιους τόνους. Αλλά μερικές φορές είναι καλές, αλλά μερικές φορές είναι και άσχημες. Ειδικά όταν θέλει να δει τον Παναθηναϊκό, εκεί έχω φοβερό πρόβλημα. Τρέχω πίσω από τον Παναγιώτη. Τώρα που λείπει η Αθηνά, τι γίνεται? Κάνει σκηνές, τέτοια, έρχεται στην πισταριά και δημιουργεί προβλήματα? Όχι, έχει ηρεμήσει λιγάκι. Έχει ηρεμήσει. Έχει ηρεμήσει γιατί δεν είχαμε πρώτα μια συνοχή. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Και ανέβηκε και λίγο η δουλειά. Και ξέρεις τώρα, Έκτορα, άμα ανέβει και λίγο η δουλειά, είσαι πιο ωραία. Σταματάει η κρίνια. Ναι, μωρά, αφού ξέρεις ότι άμα δεν υπάρχει μαϊντανός, πάντα την κρίνια υπάρχει. Αυτά ξέρεις. Πάντως αυτό που θυμάμαι είναι ότι την τελευταία φορά είχαμε γίνει θέατρο και έγλυφε στα πατώματα. Δεν θέλω να το γλύψω το πάνω σου, τι θέλεις. Σιγά ρε καθαρέ, κρατήσου. Εσύ είσαι ευχαριστημένος πάντως? Ευχαριστημένος είναι και εκδηλώσεις παίρνουμε σε διάφορα πάρτι και τέτοια και βαφτίσια έχουν κλείσει και αρεβόνες έχουν κλείσει, δηλαδή το έχουν μάθει το μαγαζί περισσότερο. Η παιδική χαρά έξω βοήθησε καθόλου? Τα μέγιστα. Κάτι απλό που δεν το είχαμε σκεφτεί. Για να δούμε το φάι πώς είναι. Εδώ πρέπει να είσαι ειλικρινής. Ωραία, κάθετος, λόγο μου. Κάθετος. Έτσι. Λοιπόν. Ο Σέρτζιο φέρνει τη μακαρονάδα για το σεφ μας. Μπράβο, Σέρτζιο. Όπως βλέπω, μάθαμε να βάζουμε και μαχαιροπύρουνα. Να ξέρεις να στρώσεις και τα μαχαιροπύρουνα, καλά θα ήταν. Λεπτομέρεια είναι. Ναι, λεπτομέρεια. Η παρατήρηση του Έκτορα Μποτρίνη τελικά έπιασε τόπο. Βγάζω το κουτάλι. Μην μας πεις ότι για... Άσε τον άνθρωπο να φάει, άιντε πια, άστονε. Μα ποιος σου μίλησε. Μ' αρέσει που βάζεις και χέσαι τα δεκορασιόν. Σταμάτα, άσε να φάει άνθρωπος, το στομάχι θα του κάνει. Απόψη του σεφ μας. Αυτό το πράγμα, γυναίκα μου, δεν τρώγεται. Είναι ανάλατο, παραβρασμένο. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν έχεις μάθει τίποτα αυτά χρόνια?
Έμαθα. Τι είσαι έμαθα. Γεροντοκόρη. Γιατί είμαι γεροντοκόρη, γιατί δεν ξέρω να μαγειρεύει εσύ. Ούτε αυτό πάλι δεν σου αρέσει. Αφού δεν το κάνει σωστό καθόλου. Είναι χάλια, έχει, κοίταξε. Είναι. Δεν τρώγεται αυτό. Τι το θες το πολύ αλάτι, μεγάλο άνθρωπο που είσαι. Έχω βάλει αλάτι. Κάτσε, πόσο αλάτι θέλει. Και ποιο είπε να μου βάλει στη ρή, ποιο το είπε. Εγώ από μόνη μου. Από μόνο σου κάνω τι θέλει, δηλαδή. Εντάξει, μακαρόνια με σάλτσα, θε και λίγο τυρί. Πάντω να φωνάσει το θέλει σε πολύ καλά μακαρόνια. Θε να σου φέρω το πιάτο στο κεφάλι τώρα. Όταν είπε ο Έκτορας ότι τα μακαρόνια δεν είναι καλά φινά, κάθισα και δίπλα μου και έκανα λίγο έτσι, μην του φέρει το πιάτο στο κεφάλι. Πάντω, παιδιά, μπράβο, πολύ καλή προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τα μακαρόνια είναι πάρα πολύ καλά. Να συνεχίσεις έτσι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Χάρηκαμε και εμείς. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Τι γίνεται εσύ? Καλά, θα σε φιλήσω. Ευχαριστώ πολύ που σε φιλήσω. Όλα καλά? Τώρα, από τώρα μαθαίνει να κάνει δωράκια. Αυτό είναι το μέλλον. Από τώρα μαθαίνει να κάνει δωράκια. Χάρηκα πολύ. Συνέχισε έτσι. Ευχαριστώ πολύ και για τα δώρα και για όλα. Και πού και μου να φωνάζεις, όχι συνέχεια που και πού. Σε αυτό χρειάζεται. Καλά. Χάρηκα. Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω στο μέλλον θα πάμε καλά, γιατί και τα καινούργια πιάτα του Έκτορα τους αρέσουν πάρα πολύ και οι πελάτες είναι πολύ ευχαριστημένοι και είμαι αισιόδοξος. Πώς φάνηκε η κατάσταση στον Έκτορα Μποτρίνη 7 μήνες μετά την πρώτη του επίσκεψη? Χαίρομαι που ο Γιώργος και η Αθηνά πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Δείχνει πραγματικά ότι έχουν βάλει τα δυνατά τους και προσπαθούν. Πολύ καλή και ευχάριστη έκπληξη είναι ότι ήταν εδώ και ο Παναγιώτης. Εδώ κολλάει να πούμε ότι εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ελπίζω να συνεχίσουν έτσι. Πριν από 4 μήνες, ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε ένα μεζεδοπολείο στην Καστέλα. Ο Δημήτρης, ο ιδιοκτήτης του, είχε επενδύσει όλα του τα χρήματα σε αυτή την επιχείρηση. Η πελατεία όμως είχε μειωθεί πολύ, φέρνοντας τον Δημήτρη σε οικονομικό αδιέξοδο. Πληρώνεις νίκη, φαντάζομαι εδώ. Ναι, δεν είναι. Και από ό,τι βλέπω, είναι ανακαινισμένος ο χώρος. Δηλαδή, ό,τι χρήματα έχεις, τα ρίξεις εδώ. Όχι, ό,τι είχα τα ρίξα, αλλά δανείστηκα κιόλας. Δανείστηκες κιόλας. Αυτή τη στιγμή πώς πηγαίνει, δηλαδή βγάζει τα έξοδα του, πώς το βλέπεις? Υπάρχουν μέρες που δεν βγαίνουν ούτε τα έξοδα του. Ο Έκτορας Μποτρίνη, αφού άκουσε τα προβλήματα, θέλησε να δοκιμάσει το φαγητό. Και τότε γνώρισε τον Άσο, τον σερβιτόρο. Πώς σε φωνάζω, κύριε. Καλά είναι. Πόρτα έχουμε. Χορταράκια δεν έχουμε. Είχε δεσούλα το πρωί και δεν μαζεύσαμε. Τα μαζεύουμε εδώ στην περιοχή. Πάνω. Τα παίρνουμε. Καλά. Φαγγέλα του Ριγιών. Γράψε η παραγγελία, έγραψε. Ε, πραγματάκια είναι. Έλα, πες τα, θέλω να τα γράψω. Να είμαστε. Τι έγινε. Το θυμήθηκες, ε. Δεν τα φέρνουν, λέγω, ε. Δεν το ξέχασα, ήταν να δω αν θυμηθείς εσύ. Ο σεφ μας, έχοντας σχηματίσει άποψη για το μενού, πήγε στην κουζίνα για να μιλήσει με το αφεντικό. Ποιος ήταν όμως το αφεντικό? Δηλαδή αυτό το μανιτάρι που κάνεις εσύ προσθέτει ζαφράν, το έχει όλη η Αθήνα δουλεύουν αυτά τα γαμισμένα τα μανιτάρια. Δηλαδή εντάξει. Ναι, αλλά έχει επιτυχία. Δεν μου το έχουν δώσει ποτέ. Τι επιτυχία έχει? Το έχουν ξαναπάρει τρεις φορές. Από πού είναι ο κόσμος? Εντάξει, γι' αυτό είμαστε για να φέρουμε. Δεν είναι ιδέα που είναι ο κόσμος. Από επιτυχία. Αν έρθει όμως. Αν έρθει θα φάει. Αν έρθει θα φάει μανιτάρι σίγουρα. Αν έρθει ο κόσμος θα φάει μανιτάρι. Είναι αυτό που αρέσει πιο πολύ. Και εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή το χειρότερο σου πιάτο. Το πιστεύω. Άρα φαντάσου γιατί επίπεδο μιλάνε αυτή τη στιγμή κουβέντα. Πολύ ωραία. Κουβέντα βάσει μακκία. Να σου πω γιατί. Γιατί μου λες εσύ ότι αυτό είναι το καλύτερο σου πιάτο και εγώ σου λέω αυτό. Το πιο πετυχημένο μου πιάτο. Το πιο πετυχημένο που πουλάει. Σε αυτού του πελάτε που έχει. Σε αυτού του λίγου που σου αναμοβαίνει. Όταν πρωτοπήγα στο εστιατόριο του Δημήτρη στην Καστέλα, η κατάσταση θύμιζε νηπιαγωγείο. Ο Δημήτρης είχε χάσει τον έλεγχο του προσωπικού, ενώ ο Νάσος συμπεριφέροντας σαν ήταν αφεντικό. Ερχόταν ό,τι ώρα ήθελε και έφευγε ό,τι ώρα του κάπνιζε. Στην κυριολεξία όμως, ό,τι ώρα του κάπνιζε. Κάνω λάθος ή κάποιος λείπει? Ναι, ο Νάσος. Ο Νάσος, γιατί? Έρχεται τις μεγάλες ώρες. Πού είναι ο δικός μας φάλος? Έρχεται. Έρχεται. Σερβιτόρος και έρχεται. Στον δρόμο είναι. Στον δρόμο, καλά. Ελπίζω να μην το χάσει τον δρόμο. Στήσαμε. Ήρθε και ο σερβιτόρος. Έστησα, έρχεται ο σερβιτόρος. Τώρα πει να πάρει παραγγελία. Ναι, εγώ θα πάω. Αναγκαστικά, Θα έρθει, θα έρθει. Άστα τα τα λόγια. Πάμε λίγο, έχω σου πάρει παραγγελία από το τραπέζι. Οι άλλοι δύο δεν έχω πάρει. Σε λίγο κλείνουμε, δεν πειράζει. Μην αφορά. Ο Έκτορας Μποτρίνη παρακολούθησε τον τρόπο λειτουργίας του μεζεδοπολίου. Ποια ήταν τότε τα συμπεράσματά του? Το σέρβις είναι του κ***ου και το φαγητό για τον κ***. Βρισκόμουν σε ένα εστιατόριο που κυριαρχούσε ο χαβαλές και η πλάκα. Και κανείς δεν είχε αντιληφθεί ότι μια επιχείρηση για να σταθεί στα πόδια της χρειάζεται σοβαρότητα. Ολόφρες κοινά μου, είναι άμα ολόφρες. Κοίτα να δεις τι όταν θα πατάει ψυχή, γιατί δεν τα έχετε γράψει όλα στον μπουκ σας, θέλω να δω ποιος θα πληρώσει από εσάς. Θα πληρώσετε εσείς. Αφού αυτή τη στιγμή ισορροπία έχουμε. Ποια ισορροπία? Εδώ δεν υπάρχει ισορροπία. Δεν είναι κουκανίο όπως πάει. Κουκανίο απ' έξω φαίνεται. Από μέσα υπάρχει μια πολύ καλή ισορροπία. Απ' έξω εμφάνιση και από μέσα άνεση. Μα σηκώθηκε ψυχή. Τα μαγαζιά έχει λίγου χαλαρού ρυθμού. Να σου πει, έχει χαλαρού ρυθμού. Έχει χαλαρού ρυθμού. Αν συνεχίσει έτσι σε λίγο δεν έχει καθόλου ρυθμού. Δούλευε σε ένα μαγαζί. Είχε 5 σερβιτόρου.
και σου ερχόταν ο ένας καθημερινά καθυστερημένος. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τι έκανες. Τι πάω, τον πούλο. Τον πούλο. Δώσε τον πούλο που μια μέρα. Παρόλα αυτά τα παιδιά είχαν πολλά καλά στοιχεία. Μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα χαλαρό και ευχάριστο περιβάλλον για τους πελάτες τους. Ο Δημήτρης ήταν εργατικός και αγαπούσε πραγματικά τη δουλειά του. Πάνω σε αυτά χτίσαμε και τα αποτελέσματα μας δικαίωσαν. Ο Έκτορας Μποτρίνη αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τα επικοινωνιακά χαρίσματα του Νάσου για να διαφημίσει το εστιατόριο. Ο χώρος ανανεώθηκε και την τέταρτη μέρα το μεζεδοπολείο γέμισε κόσμο που ήθελε να δοκιμάσει το καινούριο μενού. Νάσο, απόψε θα είναι η πρώτη βραδιά που θα εδρώσει ο κόσμος σου. Μια φορά. Περίμενα πώς θα γίνει αυτό. Καλά. Ό,τι φάγαμε ήταν άριστα το 10. Να είστε καλά. Ειλικρινά. Τέσσερις μήνες μετά, ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στο μεζεδοπολείο του Δημήτρη. Άραγε ο 33χρονος ιδιοκτήτης συνεχίζει να ακολουθεί τις συμβουλές του σεφ μας. Βρίσκομαι έξω από το εστιατόριο του Δημήτρη. Όταν πρώτα ήρθα εδώ, τα όρια ανάμεσα στο Δημήτρη και το προσωπικό του ήταν πολύ ρευστά. Αφού ο Νάσος, ο καλύτερος φίλος του Δημήτρη, ήταν και ο σερβιτόρος και δεν έδειχνε να παίρνει τη δουλειά πολύ στα σοβαρά. Όταν έφυγα όμως, τα πράγματα είχαν καλυτερεύσει. Ο Νάσος βελτιώθηκε και πραγματικά έδειξε ότι αν θέλει, μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά το φίλο του Δημήτρη. Πάμε να δούμε από τότε τι έγινε. Ευχαριστώ, έκπληξη, έχει και κόσμο. Το μεζεδοπολείο είναι γεμάτο πελάτες και ο Έκτορας Μποτρίνη κατευθύνεται προς την κουζίνα για να βρει τον Δημήτρη. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά. Αμός, πολύ καλά. Για χαρά. Να σου πω, ο Νάσος που είναι, τον Νάσο περίμενε. Ο Νάσος είναι φαντάρος. Φαντάρος. Έχουμε την Κική Κική. Και ο Ζήκολας. Καλά. Την Κική μου έχεις. Ναι. Και τα καταφέρνει. Ιωάννα. Πολύ καλά. Πώς είστε δικά σου? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Χαρά. Βλέπω πολύ καλά το μαγαζί. Ευχαριστημένο. Πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Πέρατε, πέρατε. Ιωάννα. Έκπληξη. Σε είδαμε πριν λίγο όταν έπαιρνες. Ναι, και δεν το πίστευα ότι είσαι εσύ. Τι έγινε, μου, τι είμαστε και από διάβλεπο. Ναι, σε περιμένουμε σε πολύ αγωνία. Εμείς θα κάτσουμε, εμείς θα μαγειρεύετε. Καλά, μια χαρά. Πώς πάει? Όλα πολύ καλά. Μια χαρά πάμε. Ανέβηκε δουλειά πολύ, έτσι. Να είστε καλά, πραγματικά. Ποιο είναι το φαγητό που πουλάει πιο πολύ? Η τάρτα. Ναι, την κάνει καλά. Ο Τζιμις, τι κάνει καλύτερα. Θα το δοκιμάσουμε. Βεβαίως. Θες. Βεβαίως. Μας βοηθήσεις. Γιατί όχι. Ω, μια χαρά τα πάμε τότε. Ωραία, ξεκινάω. Για να δούμε. Ξεκίνα, κανονικά. Α, για να δούμε. Η τάρτα τη φτιάξει εσύ, ε. Ναι, εγώ θα τη φτιάξω. Βέβαια θα τη φτιάξει αυτός. Για πες μου. Ο Νάσος. Ο Νάσος φαντάρος. Φαντάρος. Ελπίζουμε να στρώσει. Έχω αμβολή. Μπορεί να πάει να πάρει κανένα πακέτο τσιγάρα, ξέρεις, και να μην ξαναγυρίσει. Ποτέ. Να τον ψάχνουμε. Πας. Τσιγάρα, γεια σου, μαμά. Για τσιγάρα. Ο Νάσος τότε πήγαινε για τσιγάρα, αλλά ταυτόχρονα σταματούσε και για έναν καφέ. Παράδεκτος. Παράδεκτος. Δύσκολες στιγμές έζησες από όταν φύγαμε. Την πολλή δουλειά, λέω. Την καλή έννοια, ναι, ναι, ναι. Το μόνο ευχάριστο είναι πολύ νέος κόσμος. Αυτό είναι καλό. Πολύ. Άρα οι κριτικές από τον κόσμο είναι καλές. Πάρα πολύ. Από τις συμβουλές του Έκτορα, ό,τι μπόρεσα κράτησα, διότι το επίπεδο του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στο θέμα μαγειρικής με συμβούλεψε πάρα πολύ καλά. Νέες συνταγές που μου έδωσε έχω κρατήσει και έχουν απήγηση στον κόσμο. Μακάρι να μου πει και άλλα πράγματα σήμερα. Καλά, έχει οργανωθεί απίστευτα, έτσι. Θέλει να σου μοιάζει γι' αυτό. Τώρα θα πας να τα πλύνεις κιόλα. Σε λιγάκι, σε λιγάκι. Καλησπέρα. Κάνε και λάτσα. Ναι, όλα, όλα. Θα σου πω. Λοιπόν, νέος. 25 και επιχειρηματίας, εργατικός, καλός μάγειρας και λάτζα. Ελεύθερος. Ελεύθερος, ψάχνει νύχη. Μέχρι να κάνεις εσύ την τάρτα, εγώ πάω έξω να δω τι λέει ο κόσμος. Έγινε. Ο κόσμος που έρχεται στο μαγαζί ζητάει πάρα πολλά τα φαγητά του Έκτορα που μας τα έχει δείξει, γιατί τους αρέσουν πάρα πολύ και θέλουν συνέχεια να τα δουν, να τα φάνε, να τα δοκιμάσουν. Γεια σας. Καλησπέρα. Εδώ τα λόγια είναι περιτά έτσι για το φαγητό. Βλέπω. Καθαρίσαμε. Δεν έμεινε τίποτα. Το σέρβις πώς ήτανε? Καλύτερα τώρα από όταν ήταν ο Νάσος, σας παίρνω σε δύσκολη θέση. Εντάξει, τώρα μας βάζει το μαχαίρι στο λαιμό. Η Κική που έχει αντικαταστήσει τον Νάσο, είναι ο θηλυκός Νάσος δηλαδή, είναι πολύ ευχάριστη, πολύ χαμογελαστή, καλή στη δουλειά της και δεν αργεί καθόλου. Είναι στην ώρα της πάντα. Είμαι έτοιμος. Σε παιδί μου δεν είσαι έτοιμος, γεννήθηκες έτοιμος. Για να δούμε. Ο Έκτορας Μποτρίνη ετοιμάζεται να δοκιμάσει την τάρτα μανιταριών που είχε δείξει στο Δημήτρη. Άραγε θα μείνει ικανοποιημένος από τις μαγειρικές επιδόσεις του ιδιοκτήτη που περιμένει με αγωνία τη γνώμη του. Θέλεις την αλήθειά μου? Βέβαια, την αλήθεια βλέπω. Είναι πολύ καλή. Χαίρομαι, χαίρομαι. Πραγματικά πολύ καλή. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και από ό,τι ακούω, ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος με το φαγητό. Και με το σέρβις. Η κοπέλα που έχει στα πιάνει πολύ καλά. Φιλικός Νάσος. Νάσος είναι μόνο ένας. Το πάω στο ζαχαρένι μου. Χαλαρά όμως. Μη χαλάς τη ζαχαρένια σου.
Δεν είναι η ζεχάρη μου, αυτό το μεταφέρω στους πελάτες. Άμα βγω, ενώ σε αγχωθούν για φίλοι, θα μπορούν να φάνε. Γιατί το περίμενα να γυρίσει. Εν τω μεταξύ, κάπου έχω. Α, εδώ είναι. Και δύο φωτογραφίες μου έχει στείλει. Το στρατό, μορφή. Μήπως τον πέραμε ένα τηλέφωνο. Γιατί όχι, να τον πάρουμε. Να το έχει και ανοιχτό. Ο Δημήτρης δίνει το τηλέφωνο στον Έκτορα Μποτρίνη για να κάνει έκπληξη στον Άσο που υπηρετεί τη θητεία του στην Κύπρο. Άραγε θα αναγνωρίσει τη φωνή του σεφ μας. Να σου πω κάτι. Πολύ γρήγορα μεγάλωσες εσύ. Από τον νηπιαγωγείο κατέληξες φαντάρος. Μήπως να το ξανασκεφτείς. Ο Έκτορας είμαι. Καλά, τι γίνεται. Παίρνεις... Σε κάνει άντρα, ε, ώρα ήτανε. Να σου πω κάτι. Φοβάμαι με σένα εκεί μήπως πάρει αναβολή ο στρατός. Τέλος πάντων, χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Πολύ καλά, το μαγαζί πάει πολύ καλά. Χωρίς εμένα. Χωρίς εσένα. Δεν πειράζει, σε περιμένουνε πάντως και θα πάει ακόμη καλύτερα. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Και ελπίζω να τα πούμε κάποια στιγμή αν σε απολύσουνε. Η απουσία του Νάσου είναι πάρα πολύ μεγάλη, μου λείπει πάρα πολύ και το σημαντικό είναι ότι λείπει και στον κόσμο. Αυτό είναι που με χαροποιεί, δηλαδή που με ρωτάνε. Τους έχω πει ότι είναι φαντάρος και τον περιμένω κι εγώ οι πελάτες να απολυθεί και να επιστρέψει εδώ που ανήκει. Λοιπόν, έχω μια πορεία. Το χειμώνα δούλεψες πάρα πολύ καλά. Το καλοκαίρι με τη ζέστη τι θα κάνεις, πού θα βάλεις όλο αυτόν τον κόσμο. Το καλοκαίρι μεταφερόμαστε πάνω στην πλατεία, στην εκκλησία. Έχουμε πάρει άδεια, έχουμε τραπεζάκια, λίγο ποταρό τον παραπάνω. Το έχεις προβλέψει και αυτό λοιπόν. Ε, ναι. Χάρηκα πολύ. Και εγώ, μισό λεπτό να φωνάξω. Ιωάννα, έλα μισό. Λοιπόν, καλή συνέχεια να τον προσέχεις και συνεχίστε έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Είμαι σίγουρος θα πάτε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλή συνέχεια. Πάμε, εμείς τον βλέπω, Ο Δημήτρης και η Ιωάννα δείχνουν πολύ ευχαριστημένοι από τα σχόλια του Έκτορα Μποτρίνη για το εστιατόριο. Ποια είναι όμως τα συμπεράσματα του σεφ μας? Χαίρομαι πάρα πολύ με την πορεία του εστιατόριου του Δημήτρη. Πραγματικά το αξίζει. Ο Δημήτρης είναι εργατικός και φιλότιμος. Και τελικά γι' αυτό το προσωπικό του τον στηρίζει. Χαίρομαι που μπόρεσα να τον βοηθήσω και είμαι σίγουρος αν συνεχίσει έτσι με αυτό το ζήλο θα πάει πολύ καλύτερα. Στο επόμενο επεισόδιο, ένα εστιατόριο στο Πέραμα έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Ο ιδιοκτήτης διατηρεί την επιχείρηση εδώ και 5 χρόνια, αλλά η πελατεία του έχει μειωθεί αισθητά. Όταν ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Από πέρσι το Φεβρουάριο συγκεκριμένα, έχει κάνει βουτιά. Το προσωπικό του είναι ανειδίκευτο και οι εντάσεις μεταξύ τους είναι καθημερινή υπόθεση. Θα ανταπεξέλθει στην πρόκληση ο βραβευμένος σεφ. Εφιάλτης στην κουζίνα.